Μεγάλο νικητή του Θεσσαλικού Ντέρμπι αναδείχθηκε ο Αοτρεκάλων με τη νίκη που σημείωσε με σκορ 0-2 επί τη νίκη Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η τρικαλινή ομάδα πλέον κάλλιστα μπορεί να κάνει όνειρα για άνοδο στη δεύτερη εθνική, αφού συνέχισε επιτυχημένα την πορεία τη στο πρωτάθλημα τη τρίτη εθνική με μια σημαντική εκτό έδρα νίκη. Ευκαιρίε για την επίτευξη τερμάτων παρουσιάστηκαν και για τι δύο ομάδε, ωστόσο η ομάδα των Τρικάλων ήταν αυτή που τι αξιοποίησε και κατάφερε να φύγει από τη Νέα Ιωνία με του 3 βαθμού τη νίκη. Μόλις το τρίτο λεπτό της συνάντησης, η σέντρα του Γεωργιάδη με στόχο τον Κωνσταντινίδη, η κεφαλιά του τελευταίου με την μπάλα να σταματάει στα δοκάρια της εστίας των Τρικάλων και να χάνεται έτσι η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση. Στο 13ο λεπτό, η σέντρα που επιχείρησε ο Τροήρης δεν θα έχει επιτυχή κατάληξη για την Τρικαλινή ομάδα, πράγμα που πραγματοποιήθηκε στο 18ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χρυσάφη, που δεν άφησε και πολλά περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της νίκης Μαόρο Νάνι. Στο 39 της αναμέτρησης, το φάουλ του Γκόμες για την νίκη εξουδετερώσε ο τερματοφύλακας των Τρικάλων Τόλιος, ενώ στο 40 το σούτ του Ένοκ σταμάτησε στο δοκάρι του Νάνι. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, το φάουλ του Μωυσίδη, κεφαλιά του Γκόμες όμως η μπάλα θα καταλήξει out. Με το σκορ 0-1 υπέρ του out οδηγήθηκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη, στο 56 της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι θα διπλασιάσουν τα τέρματά τους με σκόρερ και πάλι τον Χρυσάφη. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μίγκας θα χάσει μοναδική ευκαιρία τέτα τέτ με τον Άνι για να κάνει το 0-3 για την ομάδα του. Στο 77ο λεπτό, ο Τόλιος θα πραγματοποιήσει την άστοχη έξοδο και στη συνέχεια το σούτ του Παπαστεργίου θα είναι εντελώς άστοχο. Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους με σκορ 0-2.